Να δούμε τις πρώτες αντιδράσεις. Η Θεοδώρα Καραγκιουλάχ μίλησε με ανθρώπους του τουρισμού, τόσο Ρόδο, τόσο Κέρκυρα, όσο και εδώ Κεντρική Μακεδονία. Βρε μπας, αυτό που λέγαμε με τον Παντελή πριν, πας και μας το φέρνουνε σιγά σιγά, όπως μας φέραν το All Inclusive διακοπές, να το φέρουνε. Εγώ που δεν είμαι αρνητικός, μ' αρέσουνε και αυτές. Σ' αρέσει, ε? Δεν θέλω να είναι μόνο αυτές. Αν έχω μια επιλογή, δεν θα επιλέξω αυτές. Αν μου πεις ότι Έλληνα, αυτές είναι οι διακοπές σου 7 μέρες αποφάσεις να κάνεις, όχι. Αλλά αν μου πεις ότι εγώ σου έχω μια ευκαιρία, ένα καλό πακέτο τώρα, μόνο θα μένεις στην Disneyland 5 μέρες, με το παιδί δεν θα πας πουθενά εκτός, μπορεί και να πάω. Ναι, άλλο η Disneyland και άλλο να μπεις σε ένα λεωφορείο, σε ένα αεροπλάνο. Ήμπιζα. Θα σου πω, μπαίνεις σε ένα αεροπλάνο από την Ολλανδία. Ναι. Πας με το αυτοκίνητό σου στο αεροδρόμιο. Μπαίνεις στο αεροπλάνο. Από το αεροπλάνο προσγειώνεσαι στην Ήμπιζα. Ναι. Προσγειώθηκες. Προσγειώθηκα, ναι. Ωραία. Από εκεί μπαίνεις μέσα σε ένα λεωφορείο το οποίο σε πάει κατευθείαν στο ξενοδοχείο. Σε ένα βανάκι, συμφωνώ. Ναι, ναι, ναι. Σε ένα ξενοδοχείο. Ναι. Και παραμένεις εκεί στο ξενοδοχείο. Ναι. Θα παραμείνω 5 μέρες, 6 μέρες. Έχει 7 διαφορά μέρες. Αν θα είσαι στην Ήμπιζα ή αν θα είσαι στη Ρόδο. Όχι, δεν καμία. Έχει καμία διαφορά. Θα ξέρεις ότι έχεις πάει στην Ήμπιζα. Θα μου έχει μαγειρέψει ο Ήμπιζιανός μάγειρας. Θα έχω γευτεί τοπικές λιχουδιές θεωρητικά. Το ξέρεις. Το υποθέτεις ότι δεν θα. Το υποθέτεις. Δεν θέλω να φανταστώ ότι το ξενοδοχείο τώρα της Ρόδου θα έχει Ολλανδική φέτα. Θα που έχει δεν έχει φέτα. Θα βγάλει λευκό τυρί. Φέτα θα βγάλει. Κρητική γραβιέρα θα βγάλει. Ωραίο λαδοτήρι Ρόδου θα βγάλει. Κάτι θα βγάλει. Δεν ξέρω, μπουφέ θα έχει. Μπουφέ θα έχει. Μπορεί μπουφέ να σου έχει όμως και το μπάρμπεκιου στην αυλή στην Πρασινάδα και να σου έχει κάθε μέρα φρέσκο κρεατάκι. Ωραία να το ψήσεις εσύ. Και ποια είναι η διαφορά να πας στην Πύλο ή κάτω στην Καλαμάτα, στη Μεθόνη. Το ίδιο. Ναι. Δεν ναι, ξέρεις που απλά, έχεις πάει. Άμα με πληρώσουν και 4 εκατοστάρικα θα το κάνω. Γιατί να μην δεν το κάνω. 3,90 τους δίνει έναν. Γιατί να μην δεν το κάνω. 3,90 κάνει το πείραμα. Το πείραμα. Το ναι, πείραμα το κάνει 3,90. Για να δούμε τι λέει ο κύριος Ταρασλιάς. Κώστας Ταρασλιάς, αντιδήμαρχος τουρισμού Ρόδου. Είναι μια πρωτότυπη ταξιδιωτική εμπειρία να έρχονται τουρίστες οι οποίοι παραμένουν υποχρεωτικά μέσω ξενοδοχείου και δεν τους δίνει τη δυνατότητα να δούνε ούτε τα αξιοθέατα της περιοχής αλλά ούτε να περπατήσουν. Και αυτό είναι κάτι το οποίο δεν σας κρύβω δεν είναι μια επιλογή την οποία κανένας τουριστικός προορισμός στην Ελλάδα δεν επιθυμεί. Το μόνο το οποίο εμείς λέμε αυτή την περίοδο είναι ότι η Ελλάδα αποτελεί σημείο πολύ σημαντικό για τις διακοπές των Ευρωπαίων τουριστών, άρα υπ' αυτή την έννοια χαιρετίζουμε το γεγονός ότι επιλέξαν ακόμα και με αυτές τις δυσμενείς συνθήκες να έρθουν στη χώρα μας. Το δεύτερο το οποίο εμείς παρατηρούμε είναι ότι υπάρχει μια τεράστια διαφήμιση όχι μόνο της Ρόδου αλλά ολόκληρης Ελλάδας σαν προορισμός. Δεν είναι το μοντέλο που επιθυμούμε, διότι εμείς επιθυμούμε να ανοίξουν το σύνολο των τουριστικών οικονομικών δραστηριοτήτων, δηλαδή τουριστικά καταστήματα, εστιατόρια, μπαρ, να πάνε να κάνουν θαλάσσια σπορ, άρα δεν είναι ένα μοντέλο επιθυμητό. Όμως για την παρούσα φάση είναι ένα πείραμα όπως το ονομάσετε εσείς, εγώ θα έλεγα πρωτότυπη ταξιδιωτική εμπειρία, την οποία τη δεχόμαστε μόνο όπως είναι, διότι είμαστε σε μια περίοδο που κανείς δεν ταξιδεύει. Άρα, υπ' αυτή την έννοια, παίρνουμε μόνο ως θετικό στοιχείο την μεγάλη διαφήμιση και προβολή της χώρας και το γεγονός ότι αυτοί οι άνθρωποι δείχνουν ότι θέλουν να έρθουν στην Ελλάδα. Να σκεφτείτε μόνο ότι 25.000 Ολλανδοί κάνανε αίτηση για να συμμετέχουν σε αυτή την εκδρομή, από την οποία τελικά επιλέγησαν μόλις 189. Ναι. Είναι και άλλα ξενοδοχεία τα οποία έχουν μπει στο κάδρο. Όχι μόνο ένα ξενοδοχείο πραγματοποίησε αυτό, για την ακρίβεια το τουριστικό πρακτορείο Sunweb της Ολλανδίας, μετά από έγκριση μάλιστα της κυβερνήσεως και του φορέα υγείας της Ολλανδίας. Αποφασίσαν να το κάνουν. Ξέρετε, οι Ολλανδοί έχουν κάνει και άλλα πειράματα τα οποία δεν έχουν να κάνουν με τον τουρισμό, έχουν να κάνουν με την παρακολούθηση αγώνων ποδοσφαίρων, έχουν να κάνουν με την πραγματοποίηση εκδηλώσεων πολιτιστικών. Ανάμεσα λοιπόν σε όλα αυτά, κάναν και αυτό το ταξίδι και τέλος πάντων δείχνει ότι οι άνθρωποι στο εξωτερικό έχουν και αυτή τα ίδια προβλήματα με εμάς. Δηλαδή δεν είμαστε μόνο εμείς που έχουμε τα ξενοδοχεία και τα εστιατόρια που αγωνιούμε. Και οι εταιρείες, οι μεγάλες, τα τουριστικά πρακτορεία της Ευρώπης και οι αεροπορικές εταιρείες και οι ίδιες αισθάνονται την πίεση την οικονομική, διότι είναι ένας τομέας που εργάζονται εκατομμύρια πολίτες. Αν καταρρεύσουν όλοι αυτοί, υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα ανεργίας. Άρα και οι ίδιοι πειραματίζονται στο να βρουν τρόπους, παρά το γεγονός ότι είναι ένα πείραμα στο οποίο εμείς συμμετέχουμε και θέλουμε να το εξελίξουμε
σε μια τέτοια μορφή τουριστική κίνηση. Και κλείνοντας, κύριε Ταρασλιά, τώρα για το Πάσχα, αλλά και για το καλοκαίρι το οποίο είναι πρωτομπυλών, υπάρχουν κρατήσεις? Την περίοδο που μιλάμε δεν υπάρχει καμία κράτηση. Όπως όμως λέω χαρακτηριστικά, επειδή ο Δήμος Ρόδου, η Διεύθυνση Τουρισμού, έχει δικτύωση με πάρα πολλές ιστοσελίδες οπαδών και φίλων του τουρισμού στη Ρόδο, στη Γερμανία, σκανδιναβικές χώρες κτλ. Βλέπουμε ότι είναι έκδηλη η επιθυμία τους να έρθουν. Οι άνθρωποι αυτοί περιμένουν το πράσινο φως, ώστε το πρώτο πράγμα που να κάνουν είναι να πάρουν τη βαλίτσα τους και να ταξιδέψουν στη Ρόδο. Άρα, το λέω και επ' ευκαιρία, απευθυνόμενος σε όλους τους ξενοδόχους, τους ανθρώπους που ασχολούνται με αυτά, ότι το μοναδικό το οποίο πρέπει να προσέξουμε αυτή τη στιγμή δεν είναι ούτε καν η διαφήμιση της Ελλάδος ή των περιοχών μας. Είναι να βάλουμε όλη πλάτη ώστε να καταλάβει ο κόσμος ότι πρέπει να προσέχει, διότι το 25% της ελληνικής οικονομίας, του εκαθάριστου εθνικού προϊόντος, είναι τουρισμός. Δεν αφορά μόνο τους Ροδίτες, τους Κυκλαδίτες, τους ανθρώπους στη Χαλκιδική ή οπουδήποτε έχουμε τα υπέροχά μας τουριστικά θέρετρα και σημεία. Είναι μια υπόθεση που αφορά όλη την Ελλάδα, γιατί η επανακίνηση της οικονομίας είναι κατά βάση ο τουρισμός στη χώρα μας. Άρα λοιπόν πρέπει όλοι να βοηθήσουμε, να προσέξουμε, για να μπορέσουμε να μην χάσουμε ακόμα, πέρα από την οικονομία, μην χάσουμε και εμείς το καλοκαίρι μας. Άρα στη Ρόδο το βλέπουν, αφού είναι μια νεκρή περίοδος τώρα, μια καλή ευκαιρία διαφήμισης για το νησί, και ότι αυτό δεν είναι διακοπές, εννοείται, γιατί εντάξει, πρέπει να βλέπουμε και την τοπική κοινωνία. Έχουμε μια οπτική, ένα πρίσμα, το πώς μπορεί να διασκεδάζει ο καθένας μας με τα διαφορετικά γούστα που έχει ο καθένας στις διακοπές του, αλλά κακά τα ψέματα, το τουριστικό προϊόν είναι ο κάθε τόπος, η ιδιαιτερότητα του τόπου, και αυτή δεν την καταλαβαίνεις στο ξενοδοχείο, όχι και να λέμε. Δεν την καταλαβαίνεις, και μάλιστα μου κάνει εντύπωση, αυτό δεν το ήξερα, 25.000 Ολλανδοί οι οποίοι έκαναν αίτηση για αυτό το πείραμα. 25.000 Ολλανδοί. Τι θα κάνεις 12 Απριλίου στην Ολλανδία, τι θα κάνεις? Δεν ξέρω. Τελείωσε το Πάσχα τους, τελείωσε νομίζω. Ναι. Τελείωσε, ναι. Ξέρω, τι να σου πω. Είναι το μετά το Πάσχα, οι διακοπές μετά το Πάσχα. Πάμε τώρα Κέρκυρα. Γιατί η Κέρκυρα είναι να μπει και αυτή σε πιλωτικό πρόγραμμα? Είναι ένα νησί το οποίο συζητείτε, θα ήθελε? Είναι ένα νησί το οποίο δεν πρόκειται να ανοίξει το Πάσχα. Δεν υπάρχει ούτε η διάθεση από τους... από τα ξενοδοχεία, αλλά δεν υπάρχει και η ζήτηση αυτή την περίοδο. Και μάλιστα μιλώντας με τον κύριο Κωνσταντίνο Τσουμάνη, τον αντιπρόεδρο της Επιστημονικής Εταιρείας Τουρισμού Κέρκυρας, μου λέει ότι το all inclusive, αυτή η διαδικασία που ξεκίνησε πριν από 10 χρόνια κτλ, είναι μια συγκλονιστική μεταβολή μέσα στην ταξιδιωτική κουλτούρα στον κόσμο. Μίλησε για σταυλισμό ο κύριος Τσουμάνης. Για να ακούσουμε τι μας είπε. Το ζήτημα του all inclusive για την Ελλάδα είναι ένας πονοκέφαλος, να το πούμε αυτό. Αλλά δυστυχώς δεν μπορούμε να το αποφύγουμε κιόλας, γιατί τη χάνει να γυτνιάζουμε με την Τουρκία, που στην Τουρκία υπάρχει λόγος να λειτουργούν ξενοδοχεία all inclusive, γιατί δεν έχουν, αν θέλετε, στις παράκτιες εκεί τουριστικές περιοχές υποδομές που να μπορέσουν οι τουρίστες να κυκλοφορούν ελεύθερα, με ασφάλεια και ό,τι σημαίνει αυτό. Επομένως οι tour operators ήρθαν και σε εμάς και μας κάνανε, αν θέλετε, με ένα μέσο τρόπο, μας ζητάνε να προσαρμόσουμε και εμείς τα ξενοδοχεία μας στη λογική του all inclusive, και βέβαια τις μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες, οι οποίες εδώ υπάρχει και μια αντίφαση, οι οποίες είναι 4 και 5 αστέρων, αλλά οι παροχές είναι χαμηλού οικονομικού κόστους, απευθύνονται σε τουρίστες. Τι συνέβη? Αυτό είναι μία προέκταση του all inclusive. Το all inclusive τι πέτυχε? Δηλαδή το marketing το τουριστικό πέτυχε στον τουρίστα, ενώ για τον τουρίστα το μαγευτικό είναι το ταξίδι, όπως λένε, και σημασία έχει το ταξίδι και όχι ο προορισμός. Στην προκειμένη περίπτωση για αυτούς σημασία έχει ο προορισμός και όχι το ταξίδι. Του στερεί την έννοια του ταξιδιού. Αυτό είναι μια συγκλονιστική μεταβολή μέσα στην ταξιδιωτική κουλτούρα στον κόσμο, στον καταναλωτή. Άρα δηλαδή διαμορφώνει δηλαδή τουρίστες οι οποίοι να εγκλωβίζουν και να θεωρούνται και να τους τοποθετούν, αν θέλετε τα χαρακτηρίζω και σαν τουριστικά θερμοκήπια, που οι τουρίστες να γνωρίζουν
που πηγαίνουν σε ένα ξενοδοχείο και πολλές φορές να μην γνωρίζουν σε ποια χώρα έχουν πάει, γιατί δεν έχουν βγει έξω από ένα ξενοδοχείο. Αυτό είναι ένα θέμα σοβαρό. Άρα λοιπόν δεν πρέπει να μας εκπλήσει και αυτό το οποίο προέκυψε αυτή τη στιγμή. Ναι, βέβαια όλο αυτό έχει επιπτώσεις γενικότερα και στον τουρισμό. Στην τοπική οικονομία, βέβαια. Δεν διαχέεται το τουριστικό εισόδημα σε όλη την τοπική κοινωνία. Ναι. Τα λάβατε. Άρα το θέμα, ξέρετε ποιο είναι, όταν το αποδέχεται ο καταναλωτής όμως αυτό το πράγμα. Σε αυτή τη χρονική συγκυρία, να το πούμε έτσι, είναι η χρονική συγκυρία τέτοια που ο άλλος έστω θέλει να δραπετεύσει, έστω και να συμβιβαστεί και με αυτή τη μορφή των διακοπέων. Δηλαδή δημιουργείται μια ψευδαίσθηση στον εαυτό του ότι κάνει ένα ταξίδι, που στην ουσία δεν υπάρχει ταξίδι. Σταυλίζονται, αν θέλετε, μια σκληρή λέξη τώρα θα το λέω έτσι, σταυλίζονται οι τουρίστες μέσα σε ένα συγκρότημα και από εκεί και πέρα δεν τους ενδιαφέρει κάτι περισσότερο. Τώρα θα μου πείτε, καθένας καταναλωτής δεν έχει το δικαίωμα να επιλέξει. Ναι, έχει το δικαίωμα να επιλέξει. Άρα αυτό πρέπει να το θέσουμε στους καταναλωτές σαν προβληματισμό που επιλέγουν τέτοιου είδους διακοπές. Ναι. Στην Κέρκυρα τώρα το Πάσχα θα ανοίξετε, θα δουλέψουν? Όχι, δεν νομίζω, όχι, όχι. Όχι, δεν πρόκειται να ανοίξει. Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει και η ζήτηση, αν θέλετε, και η διάθεση από τα ξενοδοχεία. Δηλαδή δεν μπορεί να... Δηλαδή αυτό το κλασικό Πάσχα το οποίο συμβαίνει με την Κέρκυρα και ιδιαίτερα με τους Έλληνες που φθάνουν, καταρχάς δεν θα επιτραπεί αυτό το πράγμα, αυτές οι μετακινήσεις, καταλάβατε. Το all inclusive, λέει ο κύριος Τσουμάνης, διαμορφώνει τουρίστες οι οποίοι εγκλωβίζονται σε τουριστικά θερμοκήπια χωρίς να ξέρουν σε ποια χώρα έχουν πάει. Να δούμε όμως τι μας λέει και ο Θάνος Αλέξανδρος, ο τομεάρχης τουρισμού Κεντρικής Μακεδονίας. Σε κάθε περίπτωση αυτό δεν είναι μια μορφή κανονικής τουριστικής δραστηριότητας, ούτε θα είναι αυτή η τουριστική δραστηριότητα που θα απασχολήσει τη μετα-COVID εποχή. Σίγουρα θα υπάρχουν γειτονικά πρωτόκολλα, αλλά δεν θα μιλήσουμε για μορφές εγκλεισμού. Αυτό που έγινε το πείραμα της Ρόδου, το τουριστικό, είχε κυρίως ενδιαφέρον στο κομμάτι της προβολής και της προώθησης του ανοίγματος του τουριστικού, της τουριστικής εικόνας της χώρας και συγκεκριμένα του νησιού της Ρόδου, ως εργαλείο marketing. Είναι πολύ καλό γιατί συζητήθηκε. Φυσικά είναι σπουδαίο να ξέρουμε και ποια είναι και η γνώμη των θαμώνων στο ξενοδοχείο, δηλαδή πώς το έζησαν και ως εμπειρία, γιατί αυτοί θα είναι οι άνθρωποι που θα διαφημίσουν και το νησί. Αλλά σε κάθε περίπτωση δεν μιλάμε για μια κατάσταση της τουριστικής κανονικότητας. Κανένας από εμάς δεν θα ήθελε να ταξιδέψει σε ένα μέρος που αντί να είναι κλεισμένο στο σπίτι του θα πρέπει να είναι κλεισμένο σε ένα ξενοδοχείο. Βέβαια στην προκειμένη περίπτωση μπορώ να σας πω ότι έχει λειτουργήσει θετικά όσον αφορά το κομμάτι της προβολής και της χώρας, η οποία είναι πολύ σημαντικό εν ώψη του ανοίγματος της τουριστικής σεζόν στις 15 του Μάη. Και δείχνοντας ακριβώς ότι και οι επαγγελματίες του χώρου και οι υπηρεσίες αλλά και ο ίδιος ο προορισμός είναι έτοιμος όταν θα το επιτρέψουν οι συνθήκες να δώσει υψηλές υπηρεσίες στους επισκέπτες. Η Θεσσαλονίκη πώς λέτε να λειτουργήσει, τι φαίνεται να γίνεται τις επόμενες μέρες, τους επόμενους μήνες? Έχουμε Πάσχα, ναι. Το καλοκαίρι είναι κοντά στη Θεσσαλονίκη, η οποία έχει πραγματικά μια άνοδο ή τουλάχιστον τα περασμένα χρόνια μια άνοδο στον τουρισμό. Τι βλέπετε να γίνεται στη Θεσσαλονίκη? Αυτό που περιμένουμε είναι καταρχάς να ανοίξουν, για να ανοίξει τουριστικά η πόλη πρέπει να ανοίξει κυρίως η εστίαση. Πρέπει να ανοίξει το κομμάτι δηλαδή της αγοράς, του ανεμπορίου, η εστίαση και είναι προετοιμάζονται αυτή τη στιγμή ξενοδόχοι. Με το εύρος του ανοίγματος του τουρισμού στις 15 Μαΐου φιλοδοξούμε να έχει ανοίξει και με τα επιδημιολογικά χαρακτηριστικά που θα έχουμε τότε και η εστίαση, γιατί χωρίς εστίαση και αγορά ανοιχτή city break προορισμός όπως είναι η Θεσσαλονίκη δεν υφίσταται αυτή τη στιγμή. Εφόσον ανοίξουν η εστίαση και η αγορά πλήρως, τότε θα έχουμε με κανόνες βέβαια και το άνοιγμα των τουριστικών υποδομών. Σίγουρα κάποια ξενοδοχεία λειτουργούν ελάχιστα στην πόλη και με μικρές πληρότητες. Αυτή τη στιγμή προετοιμάζεται και το σύνολο του τουριστικού δυναμικού της πόλης να, όταν θα ανοίξει 15 Μαΐου η χώρα, να ανοίξουν και αυτοί. Κύριε Θάνο, κλείνοντας, θα ανοίξουν όλα τα τουριστικά καταλήματα? Τα τουριστικά καταλήματα, από ό,τι φαίνεται, ειδικά σε προορισμούς αμιγώς τουριστικούς, τώρα στην προκειμένη περίπτωση για την περιφέρειά μας,
θα έχει και πιερία που μας ενδιαφέρει πάρα πολύ. Προσανατολίζονται από ό,τι φαίνεται ξενοδόχοι, καθώς χάνεται το Πάσχα, δεν υπάρχει κάτι τώρα για το Πάσχα, επειδή χάνεται το Πάσχα, προετοιμάζονται ουσιαστικά για να μιλάνε για ένα ξεκίνημα ουσιαστικής ροής ξένων τουριστών από τον Ιούνιο και μετέπειτα. Άρα βλέπουμε ότι 15 Μαΐου μέσα μέχρι μέσα Ιουνίου να λειτουργεί αυτό το πράγμα πιλωτικά, να μπαίνουν σιγά σιγά οι τουριστικές υποδομές να ανοίγουν, βλέποντας και κάνοντας από εκεί πέρα και περιμένοντας και το τι θα γίνουν και με τα υγειονομικά διαβατήρια, αν θα ανοίξουν αυτό που ζητάει όλη η αγορά και εμείς ως περιφέρεια, είναι να ανοίξουν οι περιφερειακοί σταθμοί με ένα καθαρό και σαφές μήνυμα, ώστε να μην ξανακλείσουν, να μην έχουμε δηλαδή τις παλινοδίες της περσινής χρονιάς. Να ανοίξουν οπωσδήποτε και ο Ιεύζων και ο Προμαχώνας, γιατί το 72% της προσέλκυσης των ξένων τουριστών γίνεται με τον οδικό τουρισμό και ο οδικός τουρισμός, ειδικά στην μετά COVID εποχή, θα μας απασχολήσει, γιατί είναι πιο εύκολη η μετάβαση και υγειονομικά είναι πιο ασφαλής. Ανησυχία λουκέτων υπάρχει? Η αλήθεια είναι ότι έχουμε μια διετία μπροστά μας δύσκολη, γιατί η παγκόσμια τουριστική οικονομία θα έρθει σε βαθιές ανακατατάξεις. Μέχρι τώρα οι τουριστικές υποδομές και γενικότερα οι επαγγελματίες του τουρισμού είναι στο διασωληνωμένοι με το κράτος, έτσι να το πω με τους όρους της εποχής. Όταν έστω θα γίνει η αποδέσμευση από την κρατική επιχορήγηση, τότε τα πράγματα θα είναι δύσκολα. Χρειάζεται λοιπόν μια σαφή στρατηγική και στήριξη των επαγγελματών του τουρισμού. Εμείς ως περιφέρεια έχουμε ήδη ένα πρόγραμμα περίπου 200 εκατομμύρων ευρώ, το οποίο έχει διατεθεί σε επιχειρήσεις και τουρισμού και διάφορων επαγγελμάτων που πήγηκαν από το COVID. Προσδοκούμε να ενισχύσουμε ακόμα περισσότερο και ο ίδιος ο Περιφερειάρχης, ο Πόσος Ζητικός, σε αυτά τα προγράμματα με ευρωπαϊκούς πόρους. Ελπίζουμε και το κράτος να συνεχίζει να στηρίζει και την επόμενη διετία την τουριστική οικονομία. Ο ανταγωνισμός θα επανέλθει, θα είναι πιο δρυμής, η αγορά θα είναι πιο απαιτητική, οι υπηρεσίες θα πρέπει να είναι πιο αυξημένες και σε ποιότητα και ίσως ενδεχομένως να χρειαστούν δηλαδή και οι οικονομίες να ενισχυθούν ακόμα περισσότερο στο κομμάτι της επιδημίας και της υγείας. Μπαίνουμε σε αχαρτογράφητα νερά, αλλά νομίζω ότι με λίγο πειθαρχία και λίγο με συντονισμό και με λίγο καλή τύχη να μπορέσουμε να περάσουμε αυτό το σκόπελο. Δεν με ξεγελάς, είναι η αρχή. Είναι αρχή για ένα νέο project διακοπών. Καήκαμε.